Γεια σας αγαπητοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα ΙΜΗ. Αυτό το βίντεο, το 40ο που φτιάχνω για την ΙΜΗ, είναι αφιερωμένο σε εσάς και στις κοινότητες εκπαιδευτικών που δημιουργήθηκαν εδώ μέσα. Πιο συγκεκριμένα, λίγο πριν το Πάσχα δημιουργήθηκε η κοινότητα Κυψέλη, δάσκαλοι, που απευθύνονταν αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς για να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές, να λύσουμε τις απορίες μας, να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας. Σήμερα αριθμεί 970 μέλη. Νομίζω ότι είναι εκπληκτικό το νούμερο και όλοι αυτοί οι συνάδελφοι στην πλειονότητά τους ενεργοί στην Κυψέλη μιλάνε, ανταλλάσσουν εμπειρίες, λύνουν προβλήματα, δημιουργούν ασκήσεις και τις μοιράζονται μαζί μας. Μάλιστα, λίγο καιρό μετά τη δημιουργία της, με τόσες ασκήσεις που προέκυψαν, αναγκαστήκαμε να έπειτα από γόνιμη συζήτηση να δημιουργήσουμε νέες συνεργατικές κυψέλες, όπως τις είπαμε με τους συναδέλφους, μία για κάθε τάξη του δημοτικού και κάποιες για ειδικότητες. Το ότι δεν υπάρχουν άλλες κυψέλες συνεργατικές για άλλες ειδικότητες είναι επειδή δεν εκδηλώθηκε κάποιο ενδιαφέρον από κάποιον συνάδελφο της ειδικότητας. Είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε πρόταση να την υποστηρίξουμε για να την προωθήσουμε από εδώ μέσα. Έτσι λοιπόν, από εδώ μπορεί να πάει ο καθένας στην τάξη του και να μοιραστεί υλικό που αφορά μόνο την τάξη του. Εδώ έχω ένα βίντεο για να θυμίσω πώς κάνουμε ανταλλαγή του υλικού, πώς δίνουμε και παίρνουμε. Εδώ ο κύριος Ζήκος έχει φτιάξει φανταστικά κόλπα και συμβουλές που αφορούν όλους μας την ΙΜΗ και συνεχίζονται οι αναρτήσεις με ερωτήματα, ευχαριστίες και άλλα τέτοια. Θυμίζω για όποιον δεν γνωρίζει την Κυψέλη και θέλει να γίνει μέλος, πάνω εδώ δεξιά στο μαγειρετικό φακό κάνουμε αναζήτηση δημόσιων κυψελών, θα γράψει εδώ πέρα δάσκαλοι και θα τον βγάλει στην Κυψέλη, θα κάνει ένα αίτημα αποδοχής και θα γίνει μέλος. Οφείλω εδώ τώρα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα κάποιους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ανέλαβαν υπεύθυνοι στις δημόσιες κυψέλες συνεργατικές που δημιουργήθηκαν, ξεκινώντας από την πρώτη και τη δευτέρα και στις δύο. Είναι υπεύθυνη η Ευρυδίκη Λούπα και κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Βλέπετε ότι η πρώτη έχει 223 μέλη, η δευτέρα 231 μέλη. Στην τρίτη η Αγγελική Πολυδόρου, εδώ στη γάμα τάξη, με 262 μέλη. Στην δέλτα τάξη η Μαρία Τζιότζιου με 299 μέλη. Στην πέμπτη είμαι υπεύθυνος εγώ με 340 μέλη και στην έκτη ο Ελευθέριος Ζήκος με 283 μέλη. Ας δούμε τι γίνεται σε αυτές τις συνεργατικές κυψέλες. Ας ανοίξουμε την πέμπτη τη δικιά μου, όπου συνεχώς πάλι μετά από συζήτηση κάνουμε καινούργιες αναβαθμίσεις και δουλειές. Εδώ τώρα οργανώσαμε το υλικό σε αναρτήσεις ώστε να είναι αναμάθημα, γιατί πάλι είχαμε πληθώρα ασκήσεων, πολύ δημιουργικών ασκήσεων και χαίρομαι που το βλέπω. Εδώ πάλι έχουμε το βίντεο για να μας θυμίζει πώς κάνουμε τις ανταλλαγές και βλέπετε για παράδειγμα στη γλώσσα, εδώ έχει 30 σχόλια, όλα αυτά τα σχόλια είναι γεμάτα με αντικείμενα του ΙΜΗ Content που έχουν δημιουργήσει συνάδελφοι, πάρα πολύ ενδιαφέροντα αντικείμενα, πολύ δημιουργικά, πολύ ωραία, τα οποία μπορεί ο καθένας από εμάς να τα δανειστεί, να τα χρησιμοποιήσει στην τάξη του ή να εμπνευστεί από αυτά και να τα επεξεργαστεί και να δημιουργήσει κάτι στα μέτρα του. Βλέπετε εδώ πόσα πολλά αντικείμενα έχουν καταθέσει οι συνάδελφοι. Δίνουν και παίρνουν. Είναι αυτή η αυθόρμητη συνεργασία, αυτή η κουλτούρα συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί κάτω από αυτές τις συνθήκες που ζούμε και είναι το πιο θετικό πράγμα που έχει γίνει μέσα σε αυτή την προβληματική κατάσταση. Επίσης, εκτός από τους υπευθύνους των κυψελών, θα ήθελα να ευχαριστήσω, να παρακάτω θα δούμε και άλλες τέτοιες αναρτήσεις για μαθηματικά, για φυσικά, για ιστορία, για γεωγραφία, θρησκευτικά, ασκήσεις, χρήσιμους συνδέσμους και άλλα τέτοια. Αυτά υπάρχουν και σε αναρτήσεις ξεχωριστά από κάτω, αλλά και μαζεμένα ανά τάξη. Σε όλη αυτή την πορεία λοιπόν γνώρισα ανθρώπους που δεν ήξερα και αποκτήσαμε κοινά ενδιαφέροντα και γίναμε φίλοι εξ αποστάσεως. Ανθρώπους με συναδέλφους εκπαιδευτικούς με μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη όρεξη για δουλειά, όπως τον Μιχάλη τον Κατσιρτάκη, τον Αντώνη τον Κατσούτα, τον Άρη τον Τζοβάρα, τη Μαγδαληνή την Αλεξίου και άλλους που δεν προλαβαίνω να αναφέρω σε αυτό το βίντεο, γιατί όπως είπαμε τα κάνουμε σύντομα τα βίντεο για να βλέπονται έτσι.
Εύχομαι λοιπόν καλή συνέχεια σε όλους, καλή επιστροφή στο σχολείο μας και ας κρατήσουμε τα θετικά από αυτή την ιστορία, όπως είναι αυτή εδώ η συνεργατική Κυψέλη και οι άλλες συνεργατικές Κυψέλες και όλες αυτές οι εκπαιδευτικές κοινότητες που θα μας μείνουν και για το μέλλον.